Πάω στα pass. Pass food. Γιατί έβλεπα την ανακοίνωση από την Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ηρακλείου που μιλάει για pass κοροϊδίας και κάλεσα τον πρόεδρο της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Ηρακλείου, τον Γιώργο Μπαντατολενακάκη, να μας πει το γιατί. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Γιατί pass κοροϊδίας? Κοιτάξτε να δείτε. Η ακρίβεια, όπως ξέρετε κυρία Δουλγεράκη, δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Η ακρίβεια, με την ακρίβεια κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση οι συνταξιούχοι είναι που χάνουν. Άρα λοιπόν η ακρίβεια, οι συνεχείς ανατιμήσεις, η άνοδος του πληθωρισμού, να πούμε και, και την ενεργειακή φτώχεια, τα καύσιμα, όλα αυτά έχουν τσακίσει τις ήδη χαμηλές συντάξεις μας και έχουν οδηγήσει τους συνταξιούχους πραγματικά σε αδιέξοδα. Και το λέμε τώρα αυτό για ποιο λόγο? Η κυβέρνηση λοιπόν συνεχίζει να μας κοροϊδεύει, διότι εμείς θα θέλαμε να πάρουμε το επίδομα των Χριστουγέννων, να πάρουμε το δώρο των Χριστουγέννων, να πάρουμε τη 14η, 13η σύνταξη, η οποία είναι δική μας, είναι πληρωμένη από τους συνταξιούχους. Επίσης με τα αναδρομικά, τα οποία εκλιπαρούμε την κυβέρνηση τώρα και πάρα πολλά χρόνια, τα οποία είναι δικά μας χρήματα, μας έχουν αφαιρεθεί τα χρήματα αυτά, δεν μας τα δίνει. Και αντί να γίνει αυτό και να μας δώσει ουσιαστικές αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού και στο σύνολο των συντάξεών μας, παραδείγματος χάρη τώρα δίνει αυτές τις αυξήσεις το 7,75, τα οποία αφορούν μόνο τις κύριες συντάξεις, δεν αφορούν τις επικουρικές, δεν αφορούν την προσωπική διαφορά. Άρα λοιπόν είναι μισές. Καταλάβατε, γι' αυτό λέμε ότι μας κοροϊδεύουνε. Θα μπορούσε λοιπόν, αν θέλει η κυβέρνηση να μας βοηθήσει, να μας δώσει το επίδομα των Χριστουγέννων. Και όχι αφού απέτυχε το παραμύθι με το καλάθι της νοικοκυράς και του νοικοκυριού, να εξαγγέλουμε τώρα κάθε λίγο και λιγάκι ένα πας, τη μία πας φαγητού, την άλλη για τα καύσιμα, την άλλη για αυτό. Εμείς, κυρία Δουλκεράκη, δεν δουλέψαμε 30 και 40 χρόνια να ζούμε αυτά τα ωραία χρόνια που ζει ο συνταξιούχος με το χέρι απλωμένο στα επιδόματα και στα βοηθήματα. Δεν ξέρω τι λέτε γι' αυτό. Δεν λέω τίποτα εγώ. Σας ακούω πολύ προσεκτικά και ακούω τις παρατηρήσεις σας πολύ πολύ προσεκτικά, ναι. Κύριε Λενακάκη. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα παράδειγμα που θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντική ανακούφιση. Δεν το κάνει όμως η κυβέρνηση και μας δίνει τα ψίχουλα. Και ξέρετε ότι ακόμα ο συνταξιούχος για να πάρει 20 και 30 ευρώ με αυτό το food pass αφορά όλη την οικογένεια. Αφορά 6 μήνες. Με τα 20 ευρώ λύνεται το πρόβλημα και με τα 40 ευρώ δεν λύνει το πρόβλημα. Καταλάβατε. Επιτείνει την ανέχεια. Αυτό έχουμε να παρατηρήσουμε εμείς. Και γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι η κυβέρνηση μας κοροϊδεύει. Έχετε μάθει τι θα γίνει με τα αναδρομικά σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το περίφημο ενδεκάμηνο, το κρίσιμο του 15-16, διότι υπήρξαν κάποιες πληροφορίες που έπεσαν στο τραπέζι την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγαν οι κύριοι Λενακάκη ότι ξέρετε, όπως ζητούσατε και ως Ένωση Συνταξιούχων, σαφέστατα Ηρακλείου, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια πολιτική απόφαση για να δοθούν τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους και όχι μόνο σε αυτούς οι οποίοι προσέφυγαν στα δικαστήρια. Ξέρετε αν υπάρχουν εξελίξεις? Κοιτάξτε να δείτε, εξελίξεις δεν υπάρχουν προς στιγμής. Αυτό αφορά κάποια εξαγγελία που έκανε η κυβέρνηση, αφορά ένα μέρος συνταξιούχων. Ένα μέρος συνταξιούχων δεν αφορά το σύνολο των συνταξιούχων. Εμείς λέμε καθαρά ότι τα αναδρομικά έπρεπε να δοθούν του 11 μήνου τουλάχιστον, γιατί ξέρετε περικοπήκανε όλα από το 2012, αλλά του 11 μήνου, 15-16, έπρεπε να δοθούν όλα. Και αντί αυτού θα σας πω, ξέρετε πόσο ήταν το πακέτο αυτό? Ήτανε 4 δισεκατομμύρια. Και εκ των οποίων η κυβέρνηση είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να το δώσουμε γιατί δεν είναι στα δημοσιονομικά μας όρια. Και μας έδωσε μόνο 1,5 εκατομμύριο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πήρανε μόνο οι κύριες συντάξεις. Μας έδωσε δηλαδή, καταλάβατε, εμείς ζητάμε στο σύνολο τα αναδρομικά.
και να χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς δικαστικές αποφάσεις, γιατί και αυτό είναι δύσκολο. Δεν μπορούμε να τρέχουμε στους δικηγόρους να πάμε να κάνουμε αιτήσεις και να δίνουμε 230 και 300 ευρώ στο δικηγόρο. Λοιπόν, εμείς λοιπόν αυτό ζητάμε. Να μας δώσει όλα τα αναδρομικά που δικαιούμαστε, που είναι δικά μας χρήματα, μας τα έχουν αφαιρέσει. Και για να σας πω, πραγματικά να δούμε και το ύψος αυτών των χρημάτων, αυτό που συζητάμε τώρα, είναι ότι η κυβέρνηση αφαιρεί κάθε χρόνο 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τους συνταξιούχους, που είναι το δώρο των Χριστουγέννων, η 13η, 14η σύνταξη, που είναι τα αναδρομικά, που είναι το ΕΚΑΣ. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Και αντε αυτού έρχεται η κυβέρνηση και μας δίνει τώρα τα ΠΑΣ. Μάλιστα. Και τα βοηθήματα. Γι' αυτό απαντώ στην ερώτησή σας που είπατε ότι μας κοροϊδεύουν. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να τα δώσει. Απολύτως κατατοπιστικός, γι' αυτό μιλάτε για κοροϊδία και γι' αυτό σας ρώτησα γιατί λέτε για κοροϊδία και νομίζω ότι μας το εξηγήσατε. Ζητάτε επιστροφή του συνόλου των αναδρομικών όλων όσων σας έχουν κόψει μέχρι σήμερα, διότι δεν κάνει να ξεχνάμε τις κρίσεις τα τελευταία 12-13 χρόνια, απανωτές η μία μετά την άλλη, και το πόσο έχει μειωθεί το εισόδημά σας. Κύριε Λενακάκη, θα τα ξαναπούμε, γιατί ξέρω ότι και η καινούργια χρονιά φέρνει νέες κινητοποιήσεις και για εσάς, διεκδικητικές οι κινητοποιήσεις σας. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα για αρχή. Αν μου επιτρέπετε μόνο, να κάνω μία ευχή. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να... Καταρχήν θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε, αλλά να ευχηθούμε υγεία και δύναμη σε όλους τους συνταξιούχους και σε όλους τους εργαζόμενους εν όψη των γιορτών. Και επίσης θα κάνω και μία ευχή να σταματήσει ο πόλεμος αυτός που γίνεται στη γειτονιά μας, ο οποίος είναι άδικος, είναι καταστρεπτικός, και να εκφράσουμε πραγματικά την αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μας και ειδικά στον ουκρανικό και στο ρώσικο λαό που υποφέρουν και δοκιμάζονται αυτή την εποχή. Καλημέρα σας, κύριε Λενακάκη, καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε, γεια σας.